Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι η κάμερά μου τι έχει, δεν ξέρω. Εδώ τι έχω, κρέμες, δεν τις απλώνω καλά. Λοιπόν, η κατάσταση μου είναι έξαλλη, φτιάχνω τις ντουλάπες της μικρής βασικά τη ντουλάπα και επικρατεί το χάος. Η κατάσταση είναι αυτή, ακριβώς έτσι όπως τη βλέπεις, ακριβώς όμως, εγώ ψέματα δεν θα σου πω. Έχω βγάλει από εδώ, τα έχω βάλει εδώ και τώρα να ξεχωρίσω κιόλας, γιατί δεν πάει άλλο. Γενικώς είμαι ανοργάνωτη στις ντουλάπες, αλλά τις μικρές την έχω κάπως συμμαζεμένη. Ναι, γιατί ρε παιδί μου τις βάζω τις κρέμες, τέλος πάντων. Απλά ξέρεις την κάνω μπαίνω και παίρνω βιαστικά την πετσέτα, οπότε τα τρεβάω όλα, τα πετάω. Δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει να τα φτιάξω όμως και θα τα φτιάξω. Θα φτιάξω τώρα, βέβαια δεν έχω και πάρα πολύ όρεξη, αλλά και τι να κάνω. Από το να κάθομαι στο κινητό, καλύτερα να φτιάξω. Οπότε σε αφήνω και θα σου δείξω πώς τα έκανα. Ναι, μην φανταστείς τίποτα σπουδαίο, είμαι τσαπατσούλα εγώ στις ντουλάπες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, προς το παρόν, ό,τι βλέπεις τώρα, η κατάσταση είναι αυτή. Κάπως τα έστρωσα, μην περιμένεις πολλά από εμένα. Όταν πάω στο σπίτι μου, θα έχω γενικώς ραφάκια και θα τα έχω και κάπως. Θα τα δούμε. Αυτά. Και τώρα το μόνο που μου μένει είναι να βάλω εδώ πέρα τα πλεκτά που μου έχει κάνει η μαμά μου για τη μικρή, να στα δείξω κιόλας. Αν και στα έχω ξαναδείξει, αλλά δεν πειράζει, δεν στα έχω δείξει όλα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Με την κουκουβάγια εδώ, μάλλον πρέπει να καθαρίσω την καμερά μου. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Είναι αυτό. Έτσι. Είναι και αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι με τα ελεφαντάκια που αρέσουν πάρα πολύ στη μικρή. Βέβαια τώρα αυτό πλέον δεν θα είναι ένα φορεματάκι, θα είναι μπλουζάκι. Αλλά να σου πω και την αλήθεια μου, δεν της το έβαλα και ποτέ. Οπότε τώρα που θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός, με ένα μπλουζάκι από μέσα, ένα λεπτό μπουφανάκι, όταν θα είναι βασικά καλά ο καιρός. Ναι, τα είπαμε αυτά. Είναι αυτό λοιπόν. Και αυτό εδώ το κίτρινο. Έχει ένα κουμπάκι εδώ πέρα, καρδούλα. Το έχω και σε κόκκινο, αλλά μάλλον είναι στο δωματίο της τώρα και κοιμάται, οπότε δεν μπορώ να σου δείξω. Σου είπα ότι είναι 11 το βράδυ, ναι. Αυτό εδώ. Και έχω και αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν νομίζω ότι το έχει κάνει η μαμά μου. Αυτό πρέπει να ήταν της αδερφής μου και μετά δικό μου. Το έχει πλέξει κάποια θεία της, δεν θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, δεν νομίζω πάντως ότι αυτό είναι της μαμάς μου. Αν είναι, θα τη ρωτήσω και θα σου πω. Είναι και αυτή εδώ η κουβέρτα με το αρκουδάκι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη, απλά τώρα την έχω διπλώσει. Πιάνει όλη την κούνια της δηλαδή. Αυτή εδώ μου την είχε πλέξει για το καρότσι ρε παιδί μου και αυτή είναι μεγάλη. Εδώ. Έτσι. Και είναι και αυτή. Εδώ. Ορίστε μας. Αυτά έχω τώρα εδώ, τα υπόλοιπα τα έχω μέσα. Πρέπει να φτιάξω όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ έβαλα και τα μπουφάν και τα έκανα κάπως έτσι τώρα, προσωρινά, έτσι κι αλλιώς σου είπα σε ένα μήνα φεύγουμε. Αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτά. Εδώ έβαλα τις πετσέτες, πίσω σαντόνια και τέτοια που δεν πολύ χρησιμοποιώ και όλες τις πετσέτες. Λοιπόν, δεν θυμάμαι που είχα μείνει. Η κατάσταση του Τζάκσον είναι αυτή. Νομίζω στην ντουλάπα είχα μείνει. Έχω να μαζέψω τώρα κάτι ρούχα όσα έχουν στεγνώσει. Η κατάσταση της Ρεγκίνας είναι αυτή. Εγώ αλλάζω ριχτάρια. Η ώρα δεν ξέρω τι ώρα είναι. Τώρα θα σου πω. Είναι κουπέδα μου. Η ώρα φίλε είναι 12 και 29 έχω να σου πω. Δηλαδή 10.30. Αλλά τι να κάνω. Τώρα που η μικρή δεν πάει στον παιδικό δεν μπορώ να τα κάνω με την ησυχία μου το πρωί. Οπότε τα κάνω το βράδυ τώρα. Τι να κάνω. Αυτά. Οπότε τώρα σε αφήνω. Πρέπει να καθαρίζω την κάμερά μου λες. Τι έχει γίνει. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί, εκτός και να κάνω κάτι άλλο. Επίσης έπλυνα το μπαλκόνι, καθάρισα όλη την κουζίνα. Αυτά. Τα λέμε. Αύριο. Αυτά. Λοιπόν, ξέρεις τι ώρα έχει πάει. Δεν ξέρεις. Θα σου δείξω. Δεν μπορώ να δεν αντέχω. Αλλά τι να κάνω. Η ώρα είναι, φιλενάδα και ξαδέρφη, 1:10 το βράδυ. Καθένα ό,τι μπορεί να κάνει εδώ μέσα. Έλεγα να βάλω που λες και ένα πλυντήριο, αλλά λέω άσε μην ενοχλήσει τη μικρή και του κάτω και αυτά. Για να τα πλώνα το πρωί. Αλλά εντάξει, μέχρι να σηκωθώ το πρωί να τα έσω σκυλιά τη μικρή και να σκουπίσω να σφουγγαρίσω, θέλω ένα μισάωρο.
για να ετοιμαστούμε. Πότε θα έχει γίνει, θα το βάλω στο γρήγορο το πρόγραμμα, γιατί τα ριχτάρια τα είχα βάλει χθες, αλλά με έπιασε τώρα μια μούρλα. Αυτά. Οπότε καληνύχτα και τα λέμε το πρωί. Καλημέρα, και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι εγώ έκανα γενική την κουπέλα μου. Μέχρι τις 2 το βράδυ για να βγούμε έξω και εν τέλει βρέχει. Δεν θα σταματήσει που θα πάει. Καλά, δεν θα κάτσουμε και στους δρόμους, αλλά κατάλαβες. Τι είναι που πέλαμε, θέλεις να πας να φάσεις. Είσαι μια κούκλα. Αχνοφαινόμαστε, το είπα, δεν θυμάμαι, παιδί μου. Α, χασμουριές, ε. Ναι, πεινάς πολύ. Θέλεις να φας. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Για πες, πες το σε μένα, ναι. Όλο πεινά. Θα νομίζουν ότι δεν σε ταΐζω, κουπέλα μου. Είναι αυτά. Πρέπει να σκοθούμε τώρα. Ναι, κοπέλα μου. Εντάξει. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Σήμερα είσαι μια κούκλα. Κουπέλα μου. Αυτά. Εγώ πάντως δεν τη βλέπω και πολύ πρόθυμη να σηκωθεί. Γιατί, κοπέλα μου. Γιατί, κουπέλα μου. Ωπα. Ταράχτηκε. Φεύγει. Έφυγε. Αυτό ήταν. Γίτσες. Α, τα γόρι μου. Τι κάνεις, ρε, βλάκα. Λοιπόν, κατάσταση με αυτή. Τους έχω τέσει όλους. Περίγγειλε καφέ. Αυτά. Έχω βγάλει τώρα κρέας να ξεπαγώσει. Θα φάω να σκάσω. Αμάντια. Λοιπόν, έχω βγάλει σουβλάκια σε φταλιές και πανσέτες. Αυτά, θα μου πεις τόσο πολλά. Ναι, φίλοι, τόσο πολλά. Τουλάχιστον θα έχει και για αύριο, πιστεύω. Αγόρι μου, τι κάνεις. Είσαι καλά. Τώρα μου πεις την αλήθεια. Για κοίτα με στο μάτια, λοιπόν. Και α, είχε κρυώσει. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Και τώρα θέλω να μαζέψω τα ρούχα. Έχουν στεγνώσει. Αυτά. Ναι. Καθάρισα και πατάτες. Μικρή κάνει παζλ. Πώς είμαι έτσι. Πώς είμαι έτσι, ρε. Δεν σε δω μούτρα. Αγόρι μου, δεν σε δω κατάσταση. Αυτά. Πάω να σου μαζέψω. Απορώ τι σημάδευα εγώ χθες. Πάλι πλυντήριο που πρέπει να βάλω. Έτσι και λέω στα βάζα της μικρής. Αλλά πάλι κατουρίσαμε τα σεντόνια μας στην αυτή κατάσταση. Άλλος πάντων. Και το βράδυ την αλλάζω και δύο φορές, να φανταστείς. Δεν πειράζει. Καλύτερα να τα κατουράει παρά να... αυτό που γινόταν και που ήταν άρρωστη και τίποτα, σου λέω. Δυο πάνε στη μέρα με το ζόρι άλλαζα όταν ήταν άρρωστη. Που θυμάσαι πως ότι έδινα ηλεκτρολίτες και τέτοια. Τέλος πάντων. Αυτά. Σε αφήνω και σε ενημερώνω. Λοιπόν, έλεγα ότι αφού ανοίγω που ανοίγω φούρνο, να κάνω και αυτά εδώ πέρα. Αλλά εγώ θα το κάνω σε μια φόρμα για κέικ ολόκληρο να γίνει, το έχω ξανακάνει. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, θα σου πω. Θέλει ένα αυγό, ένα φλιτζάνι νερό, οπότε... ένα φλιτζάνι νερό, δύο πρίτα ρέλο, αυτό, και ένα αυγό θέλει, το οποίο πρέπει να το φέρω, θα το βάλω εδώ μέσα, μην πάθουμε σε λιμονέλα. Ρεγκίνα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πώς θα ανοίξω τώρα. Όταν λέω θα το βάλω εδώ μέσα, εννοώ το αυτό που θα ανοίξω, ρε παιδί μου, όχι θα το κάνω το αυγό εδώ μέσα, περίμενε. Λοιπόν, το αυγό το έκανα κατευθείαν και το πέταξα για να πλύνω χέρι. Και τώρα παίρνω εγώ τη λαδόκολα και το κάνω εδώ έτσι. Γιατί φοβάμαι μη μου κολλήσει, δεν έχω και βούτυρο και λέω άστο. Οπότε δεν το επιχειρώ, με ξέρεις ότι όλα τα κολλάω, όλα τα καίω. Δεν αξίζει να το ρισκάρω. Και μετά δεν την πλένεις και τη φόρμα που λέει ο λόγος. Γιατί εντάξει, θα πέσει μέσα τέτοιο. Και τελείωσε η υπόθεση. Άρε, όλο πατέντες είμαι. Αυτό το καλό μου πια. Ζωή να έχω να τα σκέφτομαι. Λοιπόν, ορίστε μας. Τώρα τη βλέπεις αυτή τη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω βάλει εδώ και το αυγό. Α, πολύ ωραίο.
Δεν ξέρω αν το μέτρησα σωστά με εκείνο το ποτήρι, τα 200 ml. Έχω μπιμπερό τώρα, το χρησιμοποιώ για δοσομετρητή. Γιατί δεν το χρησιμοποίησα τώρα, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Άντε, μανούλα μου. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, ε. Άνα, γεια σου. Και... Ωχ, Θεέ μου, πού είναι, μάνα μου, πού είναι. Παίρνω αυτό εδώ από το μίξερ και χτυπάω, γιατί βαριάμαι να βγάζω τώρα ολόκληρη τη συσκευή, το έχω και πάνω πάνω. Ορίστε μας. Μια χαρά. Τώρα αν δω ότι μου είναι πολύ πηχτό γιατί δεν μέτρησα σωστά με το φλιτζάνι, θα βάλω λίγο νερό. Τι να βάλω, ξέρω τι να βάλω. Α, αυτό θα κάνω. Ναι, λίγο νερό θα το βάλω και ο Θεός βοηθός. Να, έτσι. Λίγο έβαλα, ίσα ίσα. Γιατί πολύ πηχτό μου φάνηκε, ρε μάνα μου. Ξέρω εγώ από αυτά. Ούτε τα έτοιμα δεν ξέρω να κάνω, λες να έχω πρόβλημα. Τώρα δεν θα βάλω άλλο, γιατί έλεος. Ορίστε. Μπαμ μπαμ. Και τι, ποια είναι η διαφορά τώρα, τα μάθημα με το κέικ, άσχε το. Τα κάτσε να τα βάζεις ένα-ένα και ψήσε, ψήσε, άτοπι. Το βάζεις και ένα σε ένα και τελείως πω. Φίλε, είναι 9 και 4 ακόμα, τι θέλει. Σταμάτησε πάρα. Λοιπόν, έτοιμο. Το πετάς και εδώ μέσα. Το Θεός, βοηθός. Κάτσε ρε. Μόνο βλακίες είμαι. Αφού σου το είπα. Εδώ. Οπότε σε αφήνω πάρω ένα κουτάλι να το βάλω το υπόλοιπο γιατί 3 λεπτά είναι και εκεί δείχνουμε. Θα το βάλω στο γρήγορο, σε αφήνω τα λέμε. Ορίστε η κατάσταση. Εδώ είναι οι πατάτες που έχω κάνει και περιμένουν να γίνει το κρέας, να ξεπαγώσει. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή. Γενικώς θα πρέπει να βγαίνουν... Αυτά εδώ δεν βγαίνουν, να ξέρεις με πεις μπίχλα. Πρέπει να βγαίνουν μεγαλύτερα τα ψιά, θεωρώ. Τέλος πάντων, εδώ τα σουβλάκια τα έβγαλα από τα ξυλάκια. Οι σεφταλιές, οι πανσέτες και αυτά και οι πατάτες, τα έχουμε και για αύριο εννοείται. Και έβαλα αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μισό λεμόνι έστυψα, γιατί το είχα ήδη κομμένο και λέω αντιβάλτο. Μάτζινο στιμιά και καπνιστή πάπρικα έβαλα. Πιπέρι, είπα, δεν θυμάμαι. Αυτά και θα... μια σταγόνα ελαιόλαδο, ίσα ίσα, γιατί όλα αυτά θα βγάλουν λάδι. Και μάλλον δεν έπρεπε να βάλω και καθόλου, αλλά οκ. Okay. Αυτά. Γεια Πέτρα. Ναι. Σοκολά! Για πες Ρεγκίνα. Πες Ρεγκίνα. Πού είναι η Ρεγκίνα? Πολύ. Πες Ρεγκίνα. Καλά μην το λες. Έλα στο χαλί τουλάχιστον. Άντε. Άντε. Πάμε να πληθείς κυρία μου. Πού είναι να πάει? Ευχαριστώ. Εγώ έχω καθαρίσει το κουζίνα. Ναι, ναι, θα τα ρίξεις κάτω. Αυτά. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ με τη ζωή του. Εγώ σου πακέω και τα έτοιμα τα. Πόλη, τι κάνεις, ας το τάπερ. Έλα, μην τα βγάζεις. Το έβγαλα βιαστικά και ξεκόλλησε όσο να πεις. Ορίστε, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω, παιδί μου. Σιγά μην έχει γεύση καμένο. Κάτσε μωρή να φάω, να σου πω. Όχι καλέ. Μια χαρά. Ναι, το πολύ πολύ στη μικρή θα δώσω από δώρο, παιδί μου. Εδώ δεν είναι. Δεν έχει όμως γεύση. Εντάξει, μπορεί και να το ξύσω. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Την επόμενη φορά βάλω τη μαμά μου να μου φτιάξει για να είμαστε σίγουρες. Η κατάσταση είναι αυτή. Θα το αλλάξω, το βάλω σε ένα πιο μικρό καψάκι. Μικρή τα έχει πετάξει όλα. Γεια μα! Να, πού είναι η ζακέτα σου? Αζόριστο. Σταμάτα. Αυτά. Η κατάσταση τώρα είναι να καθαρίζουμε τους πάγκους. Τι έγινε, δεν θα καθαρίσεις άλλο? Πόλη, μια κάνε έτσι να δείξεις τα κορίτσια. Εννοείται, μην τους στέλνεις φυλάκι τώρα, δεν μπορώ να σε δείξω να καθαρίζεις τον Τζάκσον. Για κάνε. Α, τα πετάξε εδώ. Μπράβο. Ωραία. Ωστε, μεγάλος. Φτάνει, Μαρή, με το χαρτί, το έχεις κόψει όλο. Έλα, Παναγία μου. Οπα. Κατάσταση. Τσίριζε, φώναζε. 11 το πρωί να τις βάλω. Δεν τα έφαγε.
Αλλά αυτά τα δύο θα τα είχαν τιμήσει δεόντως. Αγόρι μου, είσαι λίγο σουβλάκι, δεν τρώω σουβλάκι, εσύ είσαι λίγο βλαμμένος. Αγόρι μου, είσαι, ρε, είσαι πολύ όμορφος τελικά. Ναι, αυτό το του δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω και αν ακούστηκα τώρα. Λέω, αυτό το του δεν ξέρω τι ήταν. Καθάρισες και μέσα. Παρακαλώ, μου έχεις κόψει, Μαρή. Μη! Α, το είχα την κουζίνα μου. Κατάλαβες τώρα γιατί πολλές φορές τη βάζω στο κρεβάτι μέχρι να σκουπίσω να σφουγγαρίσω. Γιατί τρέχει σαν τη μουλή. Έχει τις γωνίες, εδώ έχει το καλοριφέρ, εδώ έχει και άλλη γωνία. Γενικώς είναι πολύ στενός ο διάδρομος. Ναι, όχι με την παντόφλα πάνω στον καναπέ, έλεος. Θα τη βάλουμε. Αχ, έχω βάλει και τα αυτιά. Τι να κάνω. Για φέρε το πόδι σου. Στάθεστε. Α, θα το βάλεις μόνη σου. Θα το δέσεις κιόλας. Περίμενε, δεν το έχεις βάλει καλά. Καταρχάς σου είναι τεράστιες. Είναι αυτές που είχαμε πάρει από τα τζάμπο. Περίμενε, Μαρή. Είναι αυτή, ρε. Ορίστε. Κατάσταση. Άντε να σφουγγαρίσεις μετά εδώ μέσα και να σκουπίσεις. Γιατί ανοίγεις, Μαρή, τα συρτάρια. Τι? Α, έκατσες. Θα φας τώρα. Για πάρε λίγο. Σταθιά. Μπράβο. Δημητριακά δεν τα έφαγε. Σουβλάκια ήθελε. Τι να κάνω. Τώρα όποιος με κράξει, με έκραξε. Χαίστηκα. Εγώ αυτό που τρώει, αυτό θα δώσω. Το να μην είναι νηστικιά. Τι 11 τη μία τώρα. 11. Λοιπόν, πρέπει να σκουπίσουμε και να σφουγγαρίσουμε. Εντάξει. Σε αφήνω να τελειώνω. Ιστόφαια. Τι είναι αυτό. Ιστόφαια. Παρακαλώ. Σε αφήνω να τελειώνω τις δουλειές γιατί δεν βλέπω να τελειώνω και τα λέμε. Εντάξει. Την έβαλα εκεί. Ζωγραφίζει. Κάθε με τη Ρεγκίνα. Βλέπει και τη Χιονάτη. Της έβαλα να δει το παραμύθι. Αυτά. Για να δούμε τι ζωγράφισες. Α, πάρα πολύ ωραία. Έλα. Α, γιατί ζωγραφίζεις τα χέρια σου. Να. Αμέσως αυτά. Κατάσταση μου είναι αυτή. Έχω τελειώσει όλο το σπίτι. Βλέπεις τι κατάσταση είμαι. Θέλω να πάω να κάνω και ένα μπάνιο. Στο μπάμ όμως, έτσι μην το παρακάνουμε. Μην κάτσουμε πάνω από 5 λεπτά. Αυτά. Θα κλείσω το βίντεο γιατί έχει βγει λίγο μεγάλο. Και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσω. Άμα βγούμε θα ξεκινήσω να τραβάω. Αχ, και άλλο πολύ κουράστηκα, μωρή. Δεν μπορώ. Άρα με πάρεις να πάμε στα ξένα μαζί. Πάμε μια διακοπή, ένα κάτι. Μια διακοπή. Πολύ ωραίο. Αυτά. Θα σε αφήσω. Και θα σου πω ότι δεν σε δω, μου ήρθε μου. Δεν μπορώ να με κοιτάω. Μην με κοιτάς. Σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Δεν σε μαζεύεται, παιδί μου. Και φιλιά πολλά.